Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που τιμάται κάθε 10 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η μερίδα με θέμα τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Οργανωτές, η Επιτροπή Υποπτίας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δεδομένου του γεγονότος ότι αρκετοί νοσηλευόμενοι εισέρχονται υποχρεωτικά σε νοσηλευτήρια ψυχικής υγείας, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ατόμου κατά την περίοδο που στερείται βασικών δικαιωμάτων του, όπως εκείνο της ελεύθερης διακίνησης, αποτελεί μονόδρομο. Ο θεσμός της ακούσιας νοσηλείας ενός ψυχικά ασθενή, αν και έχει καθαρά προστατευτικό χαρακτήρα για την κοινωνία, αλλά και για τον ίδιο τον ασθενή, εγείρει ηθικά ζητήματα, αφού συνεπάγεται τον εγκλεισμό του και την αναγκαστική θεραπεία ενάντια στη θέλησή του. Στην ημερίδα χαιρετισμό εκφώνησε η αναπληρώτρια πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, Σάβια Ορφανίδου. Είναι στους ώμους όλων εμάς που διαδραματίζουμε ουσιαστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων να προσπιστούμε τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών. Η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο του χαιρετισμού της αναφέρθηκε και στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στο έργο ανέγερσης νέου κέντρου ψυχικής υγείας. Να σημειωθεί ότι σε ανακοίνωση ο κλάδος νοσηλευτικού προσωπικού υπηρεσιών ψυχικής υγείας περιγράφει με μελάνα χρώματα την κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτήριο Αθαλάσσας, τονίζοντας ότι στην Κύπρο τα άτομα με ψυχικές διαταραχές αντιμετωπίζονται ακόμη ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.